Στην μικρή πολιτεία του Αγίου Όρους, οι άνθρωποι δεν βιώνουν την επίγεια ζωή όπως όλοι εμείς, αλλά με το πνεύμα τους φτερουγίζουν καθημερινά στα ουράνια και η ψυχή τους είναι πλημμυρισμένη από θεϊκό έρωτα. Εδώ η προσευχή δεν έχει τέλος. Ασταμάτητα νύχτα και ημέρα επιζητούν το έλεος. Απεμπολούν τα πάντα για να κερδίσουν την αιωνιότητα. Απομακρύνονται για να συναντήσουν μυστικά τον Θεό. Μορφές ενάρετες, αφοσιωμένες στο ιδανικό της αγάπης του Θεού και του ανθρώπου. Ψυχές που συνειδητοποίησαν ότι η αγάπη για τον άνθρωπο περνά μέσα από την αγάπη για το Θεό. Μια τέτοια ψυχή, μεθυσμένη από την αγάπη του Θεού, που σκόρπιζε γύρω της την παρηγοριά και τη λύτρωση, ήταν η μορφή του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Όλη του η ζωή αποτελεί υπέροχο παράδειγμα ασκητισμού, φλογερής πίστης και ελπίδας στο Θεό, αυτοθυσίας και απέραντης αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Αξιώθηκε θείων δωρεών και θαυματουργικών δυνάμεων σε τέτοιο βαθμό, ώστε ενώ επεδίωκε να γίνει αφανής μιμητής του Χριστού, κατέληξε ξακουστό καταφύγιο κάθε πονεμένης ψυχής. Όσοι τον γνώρισαν, κατανόησαν πλήρως τι σημαίνει η φράση «Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού». Οι πατέρες του Αγίου Όρους βίωσαν τη χαρά να έχουν ανάμεσά τους μια μορφή σαν αυτές που συναντάς στα ασκητικά κείμενα της Εκκλησίας, έναν συνοδοιπόρο που έκανε πράξη αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε κοντά στον γέροντα Παΐσιο για αρκετά χρόνια, διηγείται. Για μένα ήταν μεγάλη ευλογία ο συνδεσμός μου με τον Μακαρίτη τον Γέροντα, που άρχισε από το 70 όταν πρώτο ήλθα στο Άγιον Όρος και συνεχίστηκε μέχρι την λίγο καιρό πριν κοιμηθεί. Και ιδιαίτερα η ευλογημένη περίοδος ήταν το 75 με 76 όταν έκαμε αρχιγραμματέας στην Ιερά Κοινότητα και δεν είχαμε πολλή δουλειά τότε, μου είχε πει όταν θα ευκαιρίσει να κατεβαίνει κάτω να τα λέμε. Τελειώναμε νωρίς τη δουλειά, έπαιρνα τον μπαστούνάκι μου και κατέβαινα κάτω στο γέροντα σχεδόν κάθε απόγευμα όταν είχε καλό καιρό, αλλά και με κακοκαιρίες. Και είχα την ευκαιρία να δω πολλά πράγματα υπερφύσιν, τα οποία έκαμε με τη χάρη του Θεού, να ακούσω πολύ ωραία πράγματα από αυτά που έλεγε στους άλλους, αλλά και σε μένα όταν είχαμε προσωπικές συζητήσεις. Και μου έμενε βαθιά χαραγμένος μέσα, αλλά και μετά την κοίμησή του έχω πολλά βιώματα, τα οποία με τροφοδοτούν και εμένα πνευματικά έτσι. Όσον αφορά τώρα το τι θα μπορούσαμε, μάλλον σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας, είναι λίγο δύσκολο, ότι ήταν τόσο πολύπλευρος άνθρωπος και είχε τόσα πολλά γνωρίσματα πνευματικά και χαρίσματα που είναι δύσκολο, ας πούμε, σε μια μικρή διάρκεια έτσι, μικρή συνέντευξη να υποθούν. Μόνο θα ήθελα να σας πω, ας πούμε, την τελευταία φορά που πήγαμε με τον Γέροντα και τον είδαμε, πριν βγει έξω, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, κατέβηκε λίγο έτσι νευριασμένος, θυμωμένος. Βάλαμε μετάνοια. Ευλογημένες ψυχές, τι γίνεται? Λέω, εσείς Γέροντα, τι κάνετε? Τι να κάνω και πέρα, υποθέσουμε να πούμε, όπως έλεγε. Τρελάθηκε ο κόσμος. Λέω, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Τι να μην το πω, ευλογημένες ψυχές. Άγιο με ανεβάζουν, Άγιο με κατεβάζουν. Εμένα λέει και τον παπά Εφραίμ στα κατουνάκια. Ο παπά Εφραίμ, εντάξει, είναι Άγιος, αλλά εγώ τι σκουριασμένος στην Εκκλησία είμαι και τι βλέπει ο κόσμος επάνω μου και με λέει Άγιο. Θεός να μιλήσει, ας πούμε, σε υποθέσουμε, όπως λέει έτσι χαρακτηριστικά. Και λέει, εγώ να σου πω, Γέροντα, σήμερα λέει υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι στο Άγιον Όρος, μεγάλης πολκής, αλλά είναι πιο εξαιρεμένο το βλάκα που βγήκε φήμιμο στην Αθήνα και δεν μπορώ να τη σημάσω. Παρακαλούν τον Χριστό μας και του λένε, μη μας δώσεις τη δόξα σε αυτή τη γη, κράτησε την για την άλλη ζωή. Και ο φιλότεκνος, συγκεκριμένα έτσι είπε, ο φιλότεκνος πατέρας ακούει τα φιλότιμα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού σας υποθέσουμε, το γύρισε μετά έτσι στο χιούμορο που συνήθιζε,
Και λέει, εμείς από εδώ, από την ανατολική πλευρά, επειδή έχουμε λίγο υγρασία, δεν ευδοκιμεί πολύ η αγιότητα, έχουμε μόνο 14. Ενώ εσείς από τη δυτική που σας βλέπει ο ήλιος περισσότερο, έχετε 36. Και πραγματικά αυτό που είπε ο Γιώργος, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Τώρα βέβαια οι αδελφοί μας στον κόσμο διαρωτούνται και πολλές φορές και μας το γράφουν, μας τηλεφωνούν ή προσωπικά όταν έρχονται εδώ, όταν βγαίνουμε έξω. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες μορφές σαν τον Πάτερ Παΐσιο, σαν τον Παπά Εφραίμ, σαν τον Γέροντο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Υπάρχουν, αλλά απλώς ο Θεός δεν κρίνει κατάλληλο τον καιρό να τους φανερώσει. Όταν τρώμε συνέχεια κρέας, του βαριέμαστε καμιά φορά και το, έτσι το εκτιμούμε καλά. Αν φάμε μια φορά το μήνα, πιο καλά το εκτιμούμε. Και αν φάμε και μια φορά το χρόνο, ακόμα πιο καλά. Έτσι είναι και με τους Αγίους, γιατί καμιά φορά τους συνηθίζουμε και τους Αγίους και δεν μας κάνει εντύπωση μετά. Και τους βλέπουμε με μια αντίληψη, ας πούμε, μαγική, όπως βλέπουμε τους μάγους που κάνουν πράγματα με τη βοήθεια του διαβόλου. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι και οι Άγιοι. Ενώ είναι τελείως διαφορετικό το πλάνο που πρέπει να τους βλέπουμε και ο σκοπός με τον οποίο πρέπει να τους συναναστρεφόμαστε, να μας βοηθούν στην αγιότητα. Άλλο ένα που ήθελα να τονίσω, που έρχονται και με ρωτούν πολλοί άνθρωποι εδώ, διαβάζουν διάφορες ιστορίες για το Άγιον Όρος ή ακούνε, που λένε για τους γυμνούς ασκητές. Αυτό θέλω να το πω γιατί και εγώ, και εμένα με είχε απασχολήσει, μια φορά που πήγα το 78 συγκεκριμένα με ένα φωτογράφο στον Πατέρα Παΐσιο, ήταν μόνος του, ήταν Παρασκευή της διακίνησή μου, μας δέχτηκε με πάρα πολύ χαρά. Εκεί ελάτε μέσα να ξεφαντώσουμε να πούμε, λέει, ας υποθέσουμε, έβαψα 200 αυγά για το Πάσχα και δεν είχα, λέει, πελατεία. Τότε δεν ήταν γνωστός ο Πατήρ Παΐσιος, μετά το 85 βασικά έτσι έγινε ευρύτερα γνωστός και άρχισε χρόνο με το χρόνο να τον πλησιάζει περισσότερος κόσμος. Και όταν μπήκα μέσα, μας έβολε ψάλαμε και το Χριστός Ανέστη, το Αναστάσιο σήμερα. Και μετά βγήκαμε έξω στην Ελίτσα εκεί, ήταν ακόμα κάτω στο Τιμίο Σταυρό, στο Σταυρογιτιανό, δεν είχε ανεβεί απάνω στην Παναγίτσα, στο Ποτλουμούσι. Και μας είπε πολύ ωραία πράγματα. Ήταν λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος. Λέω, Γιώργο, τώρα να μας δώσεις ευλογία, να φύγουμε, γιατί άρχισε να σκοτεινιάζει και δεν έχουμε φακό, θα σκοτωθούμε στον δρόμο. Καθίστε και πέρα, συμφωνήσαμε να πούμε, λέει, πού θα βρω εγώ παρέα, κανένα μάναδο άνθρωπο. Βέβαια δεν είχε ανάγκη από παρέα, αλλά ήταν ο σκοπός του να μας βοηθήσει πνευματικά. Και του λέω, εντάξει, θα καθίσουμε, αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Λέει, τι, πήγα στην Αγιάννα προχθές, λέω, και στη Μικρή Αγιάννα και άκουσα διάφορες διηγήσεις να λένε για τους γυμνούς ασκητές. Λέει, τι θες να σου πω. Λέει, Γέροντα, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Με πιέσε από το αριστερό χέρι έτσι και μου έβαλε, όπως έβαζε το χέρι στην πλάτη, με γάζωσε με τη ματιά του πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει, εσύ να πούμε, εσύ υποθέσουμε ευλογημένη ψυχή, τι λες, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Του λέω, Γέροντα, αφού υπήρχαν παλιά, το Άγιο Πνεύμα να είναι, γιατί να μην έχουμε και σήμερα. Σκέφτηκε λιγάκι και μου λέει, όταν σε ρωτούν να λες ότι υπάρχουν. Λέω, πόσοι, Γέροντα, γιατί στην Αγία να άκουσα ότι είναι 12, στη Μικρή Αγία να μου πει ότι είναι 9. Α, μου λέει, ούτε 12 ούτε 9. Λέω, πόσοι είναι. 7. Λέω, και πού μένουν. Λέει, γύρω, λες, τον Άθωνα, γυρίζουν. Και πώς συμπληρώνουν τον αριθμό. Ξέρουν αυτοί, λέει, όταν κάποιος πεθάνει, για να αναπληρώσουν τον αριθμό σταθερά, λέει, ξέρουν που βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να αντέξει αυτή την άσκηση και τον καλούν, λέει, και συμπληρώνει τον αριθμό. Και μπορεί να τους δει ο καθένας. Α, όχι, μου λέει. Έχουν τη χάρη να κάνουν προσευχή και να γίνονται αόρατοι. Μπορεί να είναι μπροστά σου και να μην τους βλέπεις. Πράγμα για το οποίο έχω 4 μαρτυρίες σοβαρών ανθρώπων που συνέβη το ίδιο με αυτούς, με τον Πατέρα Παΐσιο. Ήταν μπροστά τους και δεν τον βλέπανε. Ενώ συζητούσαν μεταξύ τους, τον Πατέρα Παΐσιο ήταν δίπλα, που τον περιμένει και ξαφνικά το βλέπω μπροστά τους. Και του λέω, πώς είναι η Γέροντα, μου λέει, 7 είναι. Και θέλω να πεις κάτι άλλο. Λέει, τι. Τι τρώνε. Λέει, δύσκολα για το Θεό, ας υποθέσουμε να τους ταΐζει. Λέει, αφού αυτοί βρίσκονται, λέει, μέσα στα χιόνια γυμνή. Λέει, τροφή είναι το πιο εύκολο πράγμα. Άντε, λέει, τώρα να φύγετε. Λέω, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Άντε, μου λέει, κατάλαβε, να φύγετε. Λέω, Γέροντα, σε παρακαλώ, λέω, να μου πεις. Για αν τους γνωρίζεις, ευλογημένοι, τι περίεργη είναι αυτή. Λέω, κοίταξε, μπορώ να πεθάνω εγώ πρώτος, μπορεί να πεθάνεις εσύ πρώτος. Αν πεθάνω εγώ, δεν θα υπάρχει κάποιος να λέει ότι ο πατήρ Παΐσιος τους ξέρει. Αν πεθάνεις εσύ, θα το πάρεις μαζί σου στο μυστικό. Γελούσε. Λέει, κοίταξε, λέει, να σου πω, λέει, ξέρω μόνο τους 4. Λέω, πού τους ξέρεις. Έχω, λέει, κάθε 5 χρόνια έχω ραντεβού. Να, αυτές τις μέρες θα έρθει κάποιος εδώ, Παπα Σεραφείμ, να κουβεντιάσουμε. Αλλά πού είσαι, μου λέει, έτσι, γύρισε προς τα πέρα λίγο, κάπως έτσι με έναν τρόπο αποστροφής, τα λέγουμε. Πού είσαι, ευλογημένη, μου λέει.
Δεν εντυπωσιάζει τόσο πολύ, λέει, τους γυμνούς ασκητές. Λέω, γιατί γέροντα. Υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη κατάσταση αγιότητα του Στάγιον Όρος. Μεγαλύτερη. Βέβαια, μου λέει, λέω, ποια είναι μεγαλύτερη. Θε σου την Πότορα, μου λέει. Θα στρίψει η βίδα σου και αντί να πας στη Σιμωνόπετρα, θα πας, λέει, στο Λεμπέτη, στην Ευρωλογική Κλινική στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, φεύγοντας, μου λέει, κοίταξε, θα σε φωνάξω κάποτε πριν πεθάνω να σου τα πω. Πήγα ένα μήνα πριν πεθάνει, να τον δω, αλλά τη μέρα που πήγα, του βάλαν τα οξυγόνα και δεν μπόρεσε, έφεγα άπρακτος. Τώρα τα είπε σε άλλον, δεν ήθελε ο Θεός να φανερωθούν, φαίνεται το μυαλό μου μάλλον ήταν ακόμα η βίδα ξεβιδωμένη και δεν μου τα είπε. Όσον αφορά τώρα για τη θαυματουργία, έχω γίνει μάρτης προσωπικά, έχω δει αυτόπτης πολλών θαυμάτων τα οποία έκαμε, αλλά και από άλλους ανθρώπους, είτε από την εξομολόγηση που έχω, είτε από τις επισκέψεις εδώ που είμαστε ερχονταροί και χρόνια που έρχονταν άνθρωποι. Έχω πάρα πολλά θαύματα, αλλά επειδή ζουν τα πρόσωπα ακόμα, καλό είναι να μην τα δημοσιεύουμε έτσι, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί και η υπόνοια ότι πάμε να κατασκευάσουμε Αγίους, ενώ όντως είναι Άγιος και μεγάλος Άγιος ο Πατήρ Παΐσιος. Και εγώ πάντως, η εμπειρία μου που είναι μαζί του, πρόκειται περί αστέρους Supernova που λέμε, ας πούμε, μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος, και στην Εκκλησία μας δεν ξέρω κάθε αιώνα να εμφανίζεται τέτοιος άνθρωπος. Πώς έφτασε σε αυτά τα μέτρα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ πώς τον είδα, ας πούμε, ήταν άνθρωπος που δεν λογαρίζει καθόλου τον εαυτό του, όχι μόνο δεν τον λογαρίζει, αλλά τον είχε σαν ένα μηδέν τίποτε. Συγκεκριμένα πριν κοιμηθεί, όταν πήγε πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, και έλεγε: «Κόσμος με έχει για Άγιο, αλλά όπως σας είπα και πρωτήτερα, που έλεγε ότι είμαι σκουριασμένος στην Εκές, και λες σε κάποιο παλικάρι, παλικάρι να πούμε, λέει, να σε πληρώσω, θες, λέει, να μου κάνεις μια δουλειά. Τι δουλειά, γέροντα? Να σου δώσω, λέει, όταν πεθάνω, πόσα χρήματα θέλεις και να με δέσεις τα πόδια με ένα σκηνί και να με ρίξεις, λέει, μέσα σε μια λαγκαδιά να με φάνε τα τσακάλια». Εγώ, γέροντα, και έτσι, ξέρω εγώ, λέει, τι σου λέω, λέει, τέτοιο παλαιοτόμαρο που είμαι. Λοιπόν, όταν είχε αυτός ο άνθρωπος αυτή την αίσθηση για τον εαυτό του, καταλαβαίνω ότι είχε φτάσει στο βάθος της ασκάτης ταπεινώσεως, της ταπεινώσεως του Κυρίου μας, που είναι και η απαρχή και η αφορμή όλων των αρετών. Γι' αυτό έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε. Δεν ήταν ούτε η μεγάλη άσκηση που έκαμε, και πραγματικά έκαμε μεγάλη άσκηση, όπως θα ξέρετε. Το καθημερινό το φαγητό ήταν το τσάι και το παξιμάδι, και η κατάσταση της υγείας του τόσο βιβαρημένη, αφού επί πόσα χρόνια, ας πούμε, από το 70, 67, που έκαμε την εκτομή και του μισού αριστερού πνεύμονος, αφού είχε βγάλει πρώτο το δεξιό, με μισό πνεύμονα ζούσε τόσα χρόνια, έβλεπε 200 περίπου ανθρώπους τελευταία κάθε μέρα. Και πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη διατροφή που σήμερα εμείς θέλουμε πλήρη διατροφή με όλες τις βιταμίνες και δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, ας πούμε, και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος με τόση προσευχή, με τόση δάκρυα που έχει, γιατί μου είχε πει μια φορά, ξέρεις, λέει, ευλογημένη ψυχή, ήταν πολύ έτσι κουρασμένη.